Είναι μαζί μας ο αυριανός δήμαρχος του Ηρακλείου, ο Γιάννης Κουράκης. Ενθουσιασμός, παλμός, χειροκροτήματα και εκδήλωση συναισθημάτων αγάπης και εμπιστοσύνης του κόσμου προς το πρόσωπο του υποψήφιου Δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη στην εντυπωσιακή σε όγκο ανοιχτή κεντρική προεκλογική συγκέντρωση συνδυασμού Ηράκλειο 375 στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι μια ευχάριστη και γλυκιά βραδιά για την πόλη μας. Η ομάδα μας ΟΦΗ τα κατάφερε. Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του ο Γιάννης Κουράκης, ο οποίος ξεδίπλωσε το όραμά του για το Ηράκλειο για τη δημιουργία ενός μοναδικού ευρωμεσογειακού προορισμού υψηλού επίπεδου. Δεν ανεχόμαστε το Ηράκλειο να είναι μέτριο. Η θέση μας είναι στην πρωτοπορία της Μεσογείου, στην πρωτοπορία της Ευρώπης, τόνισε μεταξύ άλλων. Ο Γιάννης Κουράκης έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να μιλήσει απευθείας με τον κόσμο. Έκανε μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα και κάναμε μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανακοινώνοντας το πρόγραμμά μας που αφορά πραγματικά όλους τους πολίτες του Ηρακλείου. Ανακοινώνοντας και μέτρα ανακούφισης των πολιτών από τη λέλαπα των τελευταίων χρόνων. Ο Γιάννης Κουράκης ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τη μείωση των τελών για τα νοικοκυριά, επιχειρήσεις, καταστήματα και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και την αναστολή εισπράξης τελών από τα καταστήματα σε όλους τους δρόμους που πραγματοποιούνται αναπλάσεις και πεζοδρομήσεις κατά το χρόνο κατασκευής. Το βράδυ των εκλογών το φαντάζομαι ακριβώς όπως αυτό εδώ το βράδυ. Εδώ στον ίδιο χώρο να είμαστε νικητές και να είναι νικητές μαζί μας όλοι οι πόλοι του Ηρακλείου. Μαζί θα αποφασίζουμε για το Ηράκλειο, για να υπάρχει αποτέλεσμα, για να ξεφύγουμε από το τέλμα της ασημότητας. Τόνισε ο Γιάννης Κουράκης, ο οποίος όπως ανέφερε, ποτέ δεν κράτησε κακίες, ακόμα κι αν κάποιοι είπαν λόγια άδικα και σκληρά. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης, Ηράκλειο 375, παρουσίασε τις μεγάλες τομές για την επόμενη μέρα. Ενώ στο τέλος της ομιλίας του, παρουσίασε επίσημα όλους τους υποψήφιους του συνδυασμού του.